Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την ήττα της τουρκικής νοτροπίας και ειδικά της σύγχρονης Τουρκίας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έγινε μια μορφή απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία φοβήθηκε και ειδικά ο Ατατούρκ, άρα μετέφερε το 1923, ενώ υποτίθεται ότι χάρη στη συνθήκη της Λοζάνης είχε κερδίσει έδαφος σε όλο αυτό το πλαίσιο, μετέφερε λοιπόν την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Αυτό ήταν μια πρώτη κίνηση η οποία είναι ενδεικτική ότι φοβάται. Μετά το 1930 αποφάσισε να μην ονομάζει πια την Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολη, να την ονομάζει Ισταμπούλ και μάλιστα με επίσημο τρόπο από τότε έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αναδείξει την Άγκυρα και να μειώσει την Κωνσταντινούπολη. Ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει η πρώτη πόλη της Τουρκίας με έναν τεράστιο πληθυσμό, με μια τεράστια απήχηση και βέβαια αποτελεί πόλο έλξης. Είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας, αφού είναι κατεχόμενα επί του πρακτέου από το 1453 και προσπαθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο να πει ότι έχει και ένα ευρωπαϊκό κομμάτι ενώ βέβαια αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι αποτελεί μόνο το 3% της Τουρκίας. Άρα η νοοτροπία η τουρκική δεν είναι ευρωπαϊκοί και θέλουν δεν θέλουν η Κωνσταντινούπολη είναι ευρωπαϊκή ενώ η Άγκυρα είναι ασιατική. Θέλουν οι Τούρκοι να πούν ότι είναι κομμάτι της Ασίας και όχι της Ευρώπης η Τουρκία. Άρα έχουν ένα μεγάλο πέδεμα με το θέμα της Κωνσταντινούπολης, γιατί ό,τι και να κάνουν, όποια προπαγάνδα και να έχουν χρησιμοποιήσει, για να μειώσουν την απήχηση της Κωνσταντινούπολης, για να μειώσουν την απήχηση της Αγίας Σοφίας και να την μετατρέψουν σε τζαμί, στην πραγματικότητα όλα αυτά που κάνουν δεν έχουν καταφέρει να αφανίσουν την Κωνσταντινούπολη. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη μοντέρνα Τουρκία η Κωνσταντινούπολη είναι ένα εμπόδιο, το οποίο παραμένει. Και ακόμα και τώρα που συζητάμε για δημοτικές εκλογές βλέπουμε ότι η Κωνσταντινούπολη παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο λόγω του πληθυσμού, λόγω του ΑΕΠ, αλλά αυτό μπορεί να καταλάβουμε ότι δεν προέρχεται από όλο το πλαίσιο της τουρκικής προπαγάνδας να επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις της στην Ασία. Στην πραγματικότητα είναι ότι ο πληθυσμός, έχει μια τάση φυσική, φυσιολογική, σχεδόν σαν την εντροπία να πηγαίνει προς την Κωνσταντινούπολη παρόλο που η Τουρκία κάνει τα πάντα για να αποκαθιλώσει την Κωνσταντινούπολη από αυτόν τον ρόλο που έχει τον κυρίαρχο. Έχει προβλήματα βέβαια όχι μόνο με το ελληνικό στοιχείο, με το Πατριαρχείο, με την Αγία Σοφία και τις εκκλησίες μας. Έχει πρόβλημα δομικό γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι τουρκικό και αυτή θα ήθελε να είναι τουρκικό και να υπάγεται στην Άγκυρα με έναν τρόπο ιεραρχικό. Όμως αυτό που φαίνεται και το βλέπουμε τώρα στην πράξη είναι ότι η Κωνσταντινούπολη συνεχίζει να πρωτοστατεί και γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για μία ήττα της τουρκικής μοντέρνας Νεοτροπίας και ακόμα και το νεοοθωμανικό δόγμα δεν έχει καταφέρει να προσπεράσει αυτό το εμπόδιο γιατί πολύ απλά η Κωνσταντινούπολη περιμένει την απελευθέρωσή της.